Τώρα ανεβάζουμε λίγο τις ταχύτητες, πάμε. Καλησπέρα. Κάποιοι σύντροφοι μου είπαν να προσέξω να μην προτείνω πεθύμενες καταλήψεις. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία καταρχήν που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί η αλήθεια είναι ότι την κάνουμε για πρώτη φορά με οργανωμένο τρόπο, με μια προσπάθεια να αποτιμήσουμε συλλογικά το κίνημα του 6-7. Και νομίζω ότι ήταν ένα σοβαρό έλλειμμα που αυτή η συζήτηση δεν έχει γίνει αυτά τα 10 χρόνια. Και ίσως έχει ένα νόημα να αναρωτηθούμε γιατί. Μια πραγματικά πολύ φωτεινή στιγμή, παρά ας πούμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να έχει κάποιος, που με έναν τρόπο ας πούμε οι άμεσα εκλεγόμενοι, που προφανώς δεν είμαστε εμείς μόνο, γιατί ήταν εκατοντάδες χιλιάδες αυτοί που ας πούμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, 450 καταλήψεις και τα λοιπά, έπαιξαν ρόλο, δεν μπόρεσαν στη συνέχεια να συζητήσουν. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι το ίδιο το κίνημα όντως δεν ήταν κάτι από τα προηγούμενα. Έβαλε και ο Χρήστος κάποια ζητήματα ότι πολλοί σε διάφορες ιστορικές στιγμές έχουν βιώσει ας πούμε αντίστοιχες κλιματικές διαδικασίες από τον νόμο ας πούμε της καταλήψης στα σχολεία ενάντια στον νόμο Αρσένη και πιο στον νόμο του Κωνσταντινόπουλου, το κίνημα ενάντια στην ανατολοποίηση των ΤΕΙΠ, αντιπολιτικό, όλα αυτά. Οπότε θα μπορούσε να πει κάποιος ότι, OK, κάθε 4, 5, 3, κάποια χρόνια εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κλιματικές διαδικασίες. Αυτό όμως είναι ένα βήμα της συνέχειας που υπάρχει. Γιατί όμως το 6-7 είναι το μη. Νομίζω ότι είναι το μη καταρχήν, γιατί για πρώτη φορά στην Ελλάδα εμφανίζεται με έναν πάρα πολύ μαζικό τρόπο στο προσκήνιο αυτό το δυναμικό το οποίο υπάρχει στις σχολές, ζει αναμένει μέσα σε αυτές, αλλά προφανώς πολύ πιο μετά βγαίνοντας θα παίξει ας πούμε ένα συγκεκριμένο ρόλο στην παραγωγή, με νέες εργασιακές σχέσεις και όλα αυτά ας πούμε τα πράγματα. Έχει μεγάλη σημασία κατά τη γνώμη μου το γεγονός ότι αν κάποιος ζούσε ας πούμε στις σχολές ένα χρόνο πριν και έβαλε και ο Στέλιος κάποια ζητήματα, υπήρχε ας πούμε μια προσπάθεια να πούνε κινητοποιήσεις ενάντια ας πούμε στην αξιολόγηση, οι συνελεύσεις δεν βγαίνανε, ένα σύντροφος που είναι και εδώ το θυμάμαι ας πούμε να κλαίει έτσι από τα νεύρα του γιατί δεν βγαίνει η συνέλευση και γιατί ο κόσμος ας πούμε δεν έρχεται και γιατί μας την παίρνει ας πούμε το κουκουέ κτλ. Άρα υπάρχει μια διαδικασία πιο πριν, ας πούμε, στο Πανεπιστήμιο, που με έναν τρόπο προετοιμάζει την κατάσταση. Όμως δεν είναι αυτό. Πιστεύω ότι πραγματικά τις πρώτες τρεις εβδομάδες, και έχει σημασία να δούμε, ας πούμε, και τέτοια ζητήματα, είναι το πιο underground κίνημα με την έννοια ότι είναι θαμμένο παντελώς από την επικαιρότητα. Ωστόσο, όταν και οι καταλήψεις φτάνουν τις 80, 90 κτλ., αρχίζουν πια να μας παίζουν. Και να μας παίζουν γιατί είναι αδύνατο, ας πούμε, να κρυφτεί ένα τέτοιο κίνημα το οποίο πια εκφράζεται ας πούμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από εκεί και πέρα όμως η κατάσταση, και αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να το ξεχνάμε, πάβει να είναι στα χέρια μας. Εμείς είμαστε απλά ένας άλλος στον δρόμο. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τα πλαίσια του συντονιστικού, κατεβαίνουν με αυτά τις συνεργές που δεν τους ξέρουμε και δυστυχώς δεν καταφέραμε να τους γνωρίσουμε κιόλας. Γίνονται πολύ μεγάλες διαδηλώσεις στο Παμάξ στη Θεσσαλονίκη που η ΔΑΠ παίρνει 60% και ο κόσμος κάνει μόνο στη συνέλευση, κάνει κατάληψη με το πλαίσιο του συντονιστικού. Άρα φαίνεται ότι αυτό το οποίο έχει αρχίσει με έναν οργανωμένο τρόπο και με μια πίεση από τις δυνάμεις που παίζουν ας πούμε κάποιο ρόλο στο κίνημα, στη συνέχεια ξεφεύγει. Και νομίζω ότι αυτό το καθιστά και επικίνδυνο εν τέλει. Η μαζικότητά του, η φοβερή εφευρετικότητα και δημιουργία που υπάρχει στις σχολές, με τραγούδια που βγαίνουν, με αφίσες που γράφονται κτλ. Το γεγονός δηλαδή ότι η κοινωνία καταλαβαίνει ότι διαγωνίζονται τα παιδιά της. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που συμβαίνει, ας πούμε, πρώτη φορά μετά από αρκετό χρονικό διάστημα στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό. Και προετοιμάζει το έδαφος και για τη συνέχεια. Για το Δεκέμβρη, το γεγονός δηλαδή ότι το ζήτημα της συνδρουσιακότητας, το ζήτημα, ας πούμε, το πώς θα αντιμετωπίσουμε την καταστολή, μπαίνει επιτάπητος. Άρα και το ζήτημα, ας πούμε, των μορφών, η ριζοσπαστικοποίηση, οι καταλήψεις, αρχίζουν, ας πούμε, πλέον και αποτελούν με έναν τρόπο όχι κάτι φαντασιακό, αλλά μια μάχη με πολιτική πρόταση και την νεολαία. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να δούμε και άλλα ζητήματα που μας αφορούν νομίζω πιο πολύ. Γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι είναι OK, καλά όλα αυτά, αλλά τι μένει. Και υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση που γίνεται, νομίζω και με λίγο άδικο τρόπο, ότι γενικά δεν έχει μείνει τίποτα από αυτά, δεν έγινε τίποτα το Δεκέμβρη, δεν έγινε τίποτα στις πλατείες ή ακόμα χειρότερα τι έγινε, βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα μάζεψε όλα κτλ. Γενικά τα πράγματα δεν είναι έτσι κατά τη γνώμη μου με τα κινήματα και νομίζω ότι θα πρέπει να τα αποτιμάμε με αυτόν τον τρόπο. Το γεγονός δηλαδή
ότι για ένα χρονικό διάστημα από το 6-7, το Δεκέμβριο του 8, τις πλατείες, μια δηλαδή θερμή πενταετία-εξαετία, υπάρχει ένα κοινωνικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία, το οποίο καλώς ή κακώς δεν είναι αυτό που θα περίμεναν κάποιοι διαβάζοντας τους κλασικούς, τις βέντες, μέσα από τα σωματεία, τις παραδοσιακές μορφές οργάνωσης εργατικής τάξης. Είναι κάτι νέο, το οποίο είναι στο προσκήνιο και το οποίο δίνει μάχη. Και έδωσε σύντροφε λυσσασμένη μάχη όλα αυτά τα χρόνια. Με καταστολή, με διώξεις, με απολύσεις από δουλειές κτλ. Κτλ. Αλλά είναι ένα δυναμικό το οποίο είναι ακόμα στο προσκήνιο και νομίζω ότι εμείς πρέπει, ας πούμε, να φιλοδοξήσουμε να έρθουμε σε επαφή με αυτό το δυναμικό. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, έχει σημασία και η συζήτηση και έχει σημασία προφανώς επειδή η κάθε σκοπιά είναι υποκειμενική. Μπορεί κάποιος λοιπόν να κάνει κριτική σε κάτι που έχει υποθεί στο κείμενο, π.χ. ας πούμε, που το συστάναμε έτσι και με συντρόφου του Λένα, ότι κάποιος μπορεί να τα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με το ρόλο, ας πούμε, που έχει παίξει το κουκουέ τη κινητοποίηση, το ότι αναγκάστηκε με έναν τρόπο να βρει, ας πούμε, και στη διαδικασία του συντονιστού και συνελεύσει και αργότερα στι καταλήψει κτλ. Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό. Είναι ότι όσο μιλάμε όλο και περισσότεροι και περισσότερες για αυτό το κίνημα, πρώτον μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολύ κρίσιμα συμπεράσματα. Το δεύτερο είναι ότι αν κάτι λείπει τώρα, είναι αυτή η ενότητα που υπήρχε και στο εσωτερικό μας, αλλά και μέσα στο κίνημα. Το γεγονός δηλαδή και σε ό,τι αφορά, ας πούμε, εμάς στην ΙΣΤΑ ΕΑΚ, είχαμε έρθει σε πολύ μεγάλες αντιπαραθέσεις μεταξύ μας, παρόλα αυτά υπήρχε η αίσθηση ότι όλοι είναι κομμάτι ενός ενίου σχεδίου με τις αποκλίσεις του, ότι όλοι και όλες οφείλουν να υπερασπιστούν τις πλευρές αυτού του σχεδίου, ακόμα και αν δεν συμφωνούσαν με αυτές. Ακόμα και αν αυτό, ας πούμε, ήταν το στρίψιμο στην Μητροπόλεως, αν ήταν ο παπάς ο Παχής και όλα αυτά τα πράγματα, αν ήταν κοινά πλαίσια σε άλλες σχολές, που μπορεί να μην καταλαβαίναμε γιατί γινόντουσαν, αλλά έπρεπε, οφείλαμε και ήταν σωστό να την υπερασπιστούμε. Και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι τώρα έχει αρχίσει να υποστρέφει. Και είναι ένα βασικό έλλειμμα που υπάρχει μέσα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στις δικές μας συλλογικότητες. Η συντροφικότητα δηλαδή, το να βλέπουμε τον άλλον σαν όχι απλά συναγωνιστή, αλλά σαν σύντροφο, ας πούμε, στην κινητοποίηση. Το δεύτερο είναι η ενότητα στο κίνημα. Το γεγονός δηλαδή ότι νομίζω ότι επέδειξαν όλοι οι σύντροφοι και οι συντρόφοι σε μια πρωτοφανή ωριμότητα στο να κάνουν υποχωρήσεις για να βγει η συνέλευση, για να βγει, ας πούμε, το πλαίσιο κτλ. Και στο να μην κάνουν υποχωρήσεις. Όταν έπρεπε, ας πούμε, να διαχωριστούμε το συντονιστικό, να σταματήσει να είναι με τη μορφή που είχε, να πούνε, ας πούμε, πολιτικά ζητήματα που θα μας διχάζανε και το καθεξής. Το βασικό ζήτημα, λοιπόν, είναι ότι όλη αυτή η εμπειρία νομίζω ότι κάπως θα έπρεπε να κωδικοποιηθεί. Το τρίτο έχει να κάνει με το ότι παρά το ότι προφανώς υπάρχουν πρωτοπορίες, δεν είναι ένα κίνημα, νομίζω, των πρωτοποριών. Και γι' αυτό, ας πούμε, θα πρέπει, πιστεύω, και στην αποτύπωσή μας και στα κείμενά μας κτλ. Να μην το ξεχνάμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς δεν είναι εδώ, ή μπορεί, το είπα και πιο πριν, ας πούμε, να μην μπορέσουμε, ας πούμε, να τους δούμε, αλλά έπαιξαν οργανικό ρόλο στο κίνημα. Στο να γίνεται κάθε πέμπτη διαδήλωση, στο να μπορούμε, ας πούμε, να βρισκόμαστε στον δρόμο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν κάποιος μετρήσει, ας πούμε, τις κινητοποιήσεις που έχουν γίνει αυτά τα τελευταία 5-6-7 χρόνια στα πανεπιστήμια, από 6-7 δηλαδή και μέχρι, ας πούμε, τις κινητοποιήσεις ενάντια, ας πούμε, στον νόμο Διαμαντοπούλου, θα δει πραγματικά ίσως και 50 εβδομάδες καταλήψεων. Ένα κίνημα δηλαδή το οποίο σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κατάφερε ουσιαστικά να μπλοκάρει τους σχεδιασμούς, ας πούμε, που ήταν από τα πάνω. Και νομίζω ότι ο σύντροφος ο Απέκης το έβαλε, ας πούμε, με πολύ χαρακτηριστικό έτσι και ξεκάθαρο τρόπο. Ήτανε το παν, δηλαδή θα πρέπει, ας πούμε, να το ευλογήσουμε κτλ. Προφανώς υπήρχαν, ας πούμε, και πάρα πολλές ανεπάρκειες. Νομίζω το γεγονός, ας πούμε, ότι επί της ουσίας δεν καταφέραμε να απαντήσουμε στην καταστολή. Δεν καταφέραμε να προετοιμάσουμε τον κόσμο προκειμένου, ας πούμε, να μην είναι βορρά στην αστυνομία, στα ΜΑΤ κτλ. Παρόλο που με ηρωικό τρόπο κάθε εβδομάδα, ας πούμε, έδινε μαχητική παρουσία στους δρόμους. Το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε σταθερούς δεσμούς επικοινωνίας με όλο αυτό το δυναμικό αλλά και μεταξύ μας, ώστε από εκεί και πέρα, όχι με ένα επαναστατικό κόμμα νέου τύπου κτλ. Σε αυτό θα διαφωνήσω με τον Λένα, αλλά με μια σύγχρονη, ας πούμε, συλλογικότητα που θα μπορούσε, ας πούμε, να παίξει ρόλο στη συνέχεια. Νομίζω δηλαδή ότι επειδή αυτό το κοινωνικό δυναμικό υπάρχει, θα πρέπει, ας πούμε, να αναρωτηθούμε
με ποιες νέες μορφές οργάνωσης, με ποιες νέες, ας πούμε, με ποιους νέους τρόπους διαλόγου και επικοινωνίας θα μπορέσει αυτό το δυναμικό όχι να είναι θεατής, αλλά να καταφέρει, ας πούμε, να παίξει έναν πυροδοτικό ρόλο στις εξελίξεις από εδώ και πέρα. Γι' αυτό και ξαναλέω, νομίζω ότι έχει σημασία αυτή η συζήτηση να μείνει ανοιχτή, να γίνει παραπάνω τοποθετήσεις, όχι μόνο σήμερα, αλλά και με κείμενα, να γίνουν άλλες εκδηλώσεις, για να αρχίσουμε σιγά-σιγά να ανοίγουμε, ας πούμε, τη συζήτηση για τη δημιουργία ενός χώρου διαλόγου, ενός μιας προσπάθειας κοινής δράσης μέσα στο κύμα που είναι κάτι που τώρα μας λείπει. Κλείνοντας, γιατί δεν θέλω, ας πούμε, να μακρηγορήσω, επειδή, ας πούμε, στα μυαλά όλα μας συνδέεται κάπως και με το Δεκέμβρη του 8, γενικά και μετά, ας πούμε, την εξέγερση του Δεκέμβρη, ειδικά μετά τα πρώτα 1-2 χρόνια που κάναμε εκδηλώσεις, συζητήσεις κτλ. Και εκεί, ας πούμε, πάλι υπήρξε ένα αντίστοιχο μάγωμα. Ότι μωρέ τώρα, γιατί να συζητήσουμε για αυτά, για αυτά έχουν περάσει. Και εντάξει, δεν ήταν τελικά και κάτι τόσο σημαντικό. Νομίζω ότι αυτό που είναι κομικό είναι ότι υπάρχουν κάποιες ιστορικές στιγμές που με έναν τρόπο η ταξική πάλι μπαίνει, ας πούμε, στο προσκήνιο και διαλύει όλους τους πιθανούς, ας πούμε, σχεδιασμούς που υπάρχουν από πρωτοπορίες, οργανωμένες δυνάμεις κτλ. Και το 6-7 και ο Δεκέμβρης ήταν τέτοιες στιγμές. Συνηθίζαμε να λέμε τότε και κλείνουμε ότι δεν ήταν η ερώτηση, δεν ήταν η απάντηση, ήταν η ερώτηση. Νομίζω ότι ήταν και η ερώτηση από τη μεριά των από κάτω, ήταν και η απάντηση που δίνατε. Ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε αλλιώς. Και επειδή η συντηρητική πλειοψηφία όσων, ας πούμε, είμαστε εδώ, νομίζω ότι το βράδυ της 8ης Μάρτη υπήρχε μια πολύ γενικευμένη οργή. Και επίσης μια φοβερή αγωνία για τους συντρόφους και για τις συντρόφισσες, αν είναι καλά, αν έχουν γυρίσει όλοι, ας πούμε, στις καταλήψεις. Τότε υπήρχε γενικά ένα αίσθημα ότι ίσως έπρεπε να μείνουμε. Ίσως έπρεπε να μείνουμε και να δώσουμε μάχη και να δούμε ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να πάνε κι αλλιώς. Εγώ νομίζω ότι τέτοιες στιγμές έρχονται πολύ σύντομα. Και νομίζω ότι θα είναι βασικό το στίχημα και με έναν τρόπο και η υπόσχεση που θα δώσουμε και μεταξύ μας είναι τότε να μείνουμε και να δούμε πραγματικά ότι δεν θα είναι δυνατόν γενικά το κίνημα να υποχωρεί, θα πρέπει να δώσει τη μάχη, να τη δώσει τη μάχη με όποιους όρους μπορεί, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να είναι και η χώρα. Ευχαριστώ.